Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί μεταξύ των πολιτών που διαμένουν σε περιοχές κοντά σε ρέματα μετά την κακοκαιρία πύ που ξέσπασε κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Απαλού, ένα σημείο στο ρέμα Στασινόπουλου δεν είναι καλά καθαρισμένο, με αποτέλεσμα τα νερά του οικισμού να μην απομακρύνονται αλλά να παραμένουν στάσιμα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν δρόμοι που περνούν έξω από τα σπίτια. Ο κύριος Αναστάσιος, κάτοικος του οικισμού, αγανακτισμένος με την κατάσταση, μιλάει στην Δέλτα Τηλεόραση για το εν λόγω ζήτημα. Εχθές με τα νερά που έκανε το πολύ νερό, εδώ φρακάραμε. Γιατί δεν ήρθαν να καθαρίσουν το ρέμα εδώ, το χαντάκι που λέμε, γιατί η γέφυρα που υπήρχε εδώ την κλείσαν και ρίξαν το σφινωτό εδώ πέρα. Εδώ και 2 μήνες τους ειδοποίησα. Λυπάμαι πολύ, γιατί ήμουν και υπάλληλος της περιφέρειας και δεν ήρθαν να το καθαρίσουν. Και χθες θα πλημμυρίζαμε παραλίγο. Ορίστε, κοιτάξτε κατάντια. Κοιτάξτε κατάντια. Η γέφυρα την κλείσαν από τότε που έγινε η διαπλάτηση του δρόμου. Και πήραν, δηλαδή, όλα τα νερά του χωριού, πέφταν εδώ στη γέφυρα και φεύγαν πέρα. Πήραν το σωληνωτό που ερχόταν, όλα τα νερά, σύν αυτά που κατεβαίνουν, και το ρίξαν σε αυτό το χατάκι. Αντί να το πάνε στο ρέμα που υπάρχει, για να εκτονωθεί. Αυτά όλα τα νερά πού θα πάνε? Ορίστε κατάντια, δεν ήρθαν να το καθαρίσουν. Ο άνθρωπος εξηγεί πως έχει η κατάσταση και ζητά να βρεθεί λύση ώστε να μην λιμνάζουν άλλο τα νερά εκεί και να μην ζουν με τον φόβο μην τυχόν πλημμυρίσουν τα σπίτια τους. Κοιτάξτε το σωληνωτό που κλείσαν τη γέφυρα. Αντί να το πάρουν το σωληνωτό αυτό, να το πάνε στο ρέμα, γιατί υπάρχει ρέμα, για να μην εκτονώνεται όλο το νερό εδώ πέρα. Όλα τα νερά από όλο το χωριό έρχονται και πέφτουν εδώ, σύν αυτά που κατεβαίνουν. Ορίστε, δεν είναι και καθαρισμένο. Δεν είναι καθαρισμένο. Πού θα πάει αυτό το νερό τώρα, πού θα πάει? Αύριο έρχονται βροχές. Έρχονται πολλές βροχές. Τι θα γίνει? Θα πλημμυρίσουμε? Το 2021 πλημμύρισα 2 φορές. 2 φορές. Ένα μήνα ήμουνα χωρίς θέρμανση. Χωρίς θέρμανση, γιατί χάλασαν 2 καυστήρες. Και η αποζημίωση που πήρα, να μην το λέω ότι πήρα. Εδώ και δύο μήνες. Δεν ήθελα να κάνω έγγραφο. Άντε προφορικά πήρα τους μηχανικούς μου που τους γνώριζα στο τμήμα που ήμουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και δεν κάναν τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί ήμουν υπάλληλος της περιφέρειας. Τι να πω άλλο, τι να πω. Φοβισμένοι για το αύριο φαίνονται να είναι οι κάτοικοι του οικισμού του Απαλού, λόγω της κακοκαιρίας πύ που αύριο Σάββατο αναμένεται να κορυφωθεί με έντονες βροχοπτώσεις από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το νερό μέχρι και πάνω έφτασε. Αύριο έρχονται βροχές πολλές. Έρχονται πάρα πολλές βροχές. Εάν πλημμυρίσω εγώ, τι θα γίνει? Θα τρέχω πάλι να κάνω χαρτιά και να πάρω τα λεφτά τα μηδαμινά μετά από 2 χρόνια. Να πληρώνω μηχανικούς και το ένα και το άλλο. Κρίμα. Κρίμα, λυπάμαι, γιατί ήμουν και υπάλληλος της περιφέρειας. Τι να πω. Ορίστε, να το σωληνωτό. Την κλείσαν. Καλά κάναν και την κλείσαν. Γιατί λέγαν ότι ήταν για ζώα. Εδώ υπήρχε γέφυρα, εδώ ακριβώς. Εδώ. Πάρτε αυτό το σωληνωτό και πάτε στο ρέμα. Υπάρχει ρέμα. Τα ρέματα όλα τα καθαρίσαν γύρω-γύρω στον Απαλό. Εδώ γιατί να μην το καθαρίσουν? Όλα τα νερά του χωριού, όλα τα νερά πέφτουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Πού θα πάνε?